Οι διατάξεις του νομοσχεδίου για την ψηφιακή αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης, την αποτελεσματικότερη χρήση των αναδυόμενων και προηγμένων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται ως η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, οι τεχνολογίες του διαδικτύου των πραγμάτων και η ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης εντάσσονται κατά τη γνώμη μας στην στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου για προσαρμογή της καπιταλιστικής οικονομίας στις νέες επενδυτικές απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων για να βρεθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται διέξοδο στα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαιά τους και να εξασφαλίζουν μεγαλύτερα περιθώρια κερδοφορίας. Αυτή η διαδικασία προφανώς απαιτεί αλλαγές στο αστικό επιτελικό κράτος, προσαρμογή της δημόσιας διοίκησης και όλου του δημόσιου τομέα σε αυτές τις επιδιώξεις, ούτως ώστε πιο άμεσα, πιο ευέλικτα, το κράτος να γίνει ακόμα φιλικότερο στις σύγχρονες επιταγές του κεφαλαίου και ακόμα πιο εχθρικό στο λαό και τις ανάγκες του. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, η κυβέρνηση θεωρούν ότι οι τέσσερις βασικοί πυλώνες του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εκτός από τις ψηφιακές δράσεις, είναι και οι πράσινες business, είναι η απασχόληση δεξιότητες, ιδιωτικές επενδύσεις, μετασχηματισμός της οικονομίας. Για αυτούς τους πυλώνες της οικονομίας θα διοχετευθεί ζεστό χρήμα στους επιχειρηματικούς ομίλους, τα γνωστά 32 δισεκατομμύρια ευρώ με τη μορφή άμεσων επιδοτήσεων και άτοκων δανείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δράσεις για το λεγόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό ξεχωρίζουν τα σχέδια για την τεχνητή νοημοσύνη και τα δίκτυα 5G που μπαίνουν στο επίκεντρο σφοδρών ανταγωνισμών επιχειρηματικών ομίλων και υπεριαλιστικών κέντρων, του ψηφιακού μετασχηματισμού των δημοσίων υπηρεσιών για την ταχύτερη εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής για να δοθούν επιπλέον προνόμια στους επιχειρηματικούς ομίλους όπως με τις υπεραποσβέσεις επενδύσεων για τη λεγόμενη ψηφιοποίηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τη στρατηγική αυτή, όπως φυσικά και με τις πράσινες επενδύσεις. Ο ΔΕ ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα χαρακτηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως και τις πράσινες επενδύσεις, ως ευκαιρία και χαρακτηρίζει το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτό το νέο υπερμνημόνιο το οποίο θα κληθεί ο λαός μας να πληρώσει το λογαριασμό πάρα πολύ ακριβά, ως ένα νέο υπόδειγμα κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Η μόνη τους διαφορά είναι ότι ο καθένας θεωρεί τον εαυτό του ικανότερο έναντι του άλλου για την αξιοποίηση των πόρων αυτών. Να λοιπόν πώς οι τεχνολογίες γενικά, παλιές και νέες, μέσα στα δεσμά της καπιταλιστικής παραγωγής από ευλογία γίνονται κατάρα για τους εργαζόμενους. Η ταξική προσέγγιση που κάνει το ΚΚΕ για το πώς, από ποιον και για ποιον αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες το κάνει ακριβώς για να αποφύγει τόσο την όποια δαιμονοποίησή τους ή την τεχνοφοβία, όσο και τα αυτόματα κοινωνικά ωφέλη που τάχα θα φέρει η νέα τεχνολογία. Προσδιορίζει εξ αρχής ποιος είναι ο πραγματικός ένοχος που ακυρώνει σήμερα τις τεράστιες δυνατότητες που έχουν δημιουργήσει εργαζόμενοι για να υπάρξει κοινωνική ευημερία. Είναι γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, οι τεχνολογίες δικαίου των πραγμάτων, τα μη επανδρωμένα στις επικοινωνίες, οι τρισδιάστατες εκτυπώσεις και γενικά οι αναδυόμενες τεχνολογίες αυξάνουν σημαντικά τις δυνατότητες για συνδυασμένη ικανοποίηση λαϊκών αναγκών. Αυτά όμως τα επιτεύγματα, ο καπιταλισμός, τα αστικά κράτη, οι κυβερνήσεις και τα κόμματά του, ενώ τα χρησιμοποιούν, εντότις δεν μπορούν ούτε θέλουν να τα θέσουν στην υπηρεσία της κοινωνικής προόδου ή στην καλύτερη περίπτωση να τα αποσυνδέουν από την ουσιαστική ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών. Για παράδειγμα, η Υπουργική Τροπολογία με γενικό αριθμό 1391 και ειδικό 29 για την ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης νοσηλείας, η εξέταση ασθενούς στα νοσοκομεία και τις κλινικές της χώρας. Πόσοι πραγματικά έχουν δυνατότητα αξιοποίησης αυτής της ηλεκτρονικής βεβαίωσης και ιδιαίτερα όταν έχουν επιδεινωθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις για να εξασφαλίσει ένας ασθενής την νοσηλεία του και τη θεραπεία του. Αυτό προηγείται και έπεται μετά το πιστοποιητικό. Δεν αποκλείεται βέβαια το καθεστώς της ψηφιοποίησης της υγείας να αποτελέσει και ένα ευρύ πεδίο βάσης δεδομένων που να συνδεθεί με το ασφαλιστικό και την περαιτέρω σύνδεση των εισφορών ανάλογα με το πόσο επιβαρύνουν το σύστημα.
Και αυτό γιατί, ο στόχος είναι ένας. Ό,τι γίνεται, όποιος σχεδιασμός, όποια καινοτομία, έρευνα, νέα γνώση, τα πάντα υποτάσσονται στο καπιταλιστικό κέρδος και όχι στην ανάγκη ικανοποίησης λαϊκών αναγκών. Μα στο όνομα της καινοτομίας δεν ζήσαμε και τον πόλεμο της πατέντας για τη μοιρασιά της πίτας στην αγορά εμβολίων και το... κάτι που το πλήρωσαν πάρα πολύ ακριβά οι λαοί. Δεν ζήσαμε και δεν ζούμε τα επιλεκτικά μέτρα διαχείρισης του κορονοϊού, τα γνωστά πρωτόκολλα λάστιχο και κυρίως τη συσχέτιση των μέτρων διαχείρισης του κορονοϊού με το λεγόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως για παράδειγμα η αντικατάσταση της ανθρώπινης φυσικής επαφής με τηλεπαφή, την μετατροπή της εργασίας σε τηλεργασία, τη μετατροπή του κλασικού εμπορίου σε ηλεκτρονικό τηλεμπόριο και την μετατροπή των κοινωνικών επαφών σε επαφές μέσα από τα λεγόμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και το αποτέλεσμα τελικά ποιο ήταν? Οι μετοχές των τεσσάρων μονοπωλιακών ομίλων της διαδικτυακής εποχής, Apple, Microsoft, Google και Amazon, αυξήθηκαν κατά 50 έως 80% μόνο το πρώτο πεντάμινο Μάρτιο-Αύγουστο 2020, την περίοδο δηλαδή των μέτρων πανδημίας. Η νέα οικονομική κρίση που επιτάχυνε η πανδημία έδωσε την ευκαιρία στην κυβέρνηση να νομοθετήσει πάγιες απαιτήσεις της εργοδοσίας για μείωση του κόστους εργασίας, εντατικοποίηση των εργαζομένων, αυξάνοντας δραστικά την τηλεργασία. Έγινε μήπως για να διασφαλιστούν οι ζωές των εργαζομένων? Και αν ναι, πώς εξηγείται σήμερα να μην υπάρχει κανένα μέτρο προστασίας στους χώρους δουλειάς, όπως για παράδειγμα στα ξενοδοχεία, δίνοντας το δικαίωμα, το πράσινο φως στους ξενοδόχους να καταστρατηγούν τον ημερήσιο χρόνο εργασίας, εντατικοποιώντας τη δουλειά των εργαζομένων που δεν έχουν νοσήσει, μέχρι να επιστρέψουν εκείνοι όσοι έχουν νοσήσει? Η τηλεργασία στις ΗΠΑ με έρευνα του 2020 οδήγησε σε αύξηση του ημερήσιου εργάσιμου χρόνου κατά 48 λεπτά. Ακόμα και στοιχειώδη μέτρα προστασίας των εργαζομένων σε μεγάλους εργασιακούς χώρους δεν υλοποιήθηκαν όταν υπήρχε απειλή στην κερδοφορία του κεφαλαίου. Ουσιαστικά το κριτήριο με το οποίο το κράτος αποφασίζει για το ποιες επαφές θα περιοριστούν και ποιες όχι είναι βαθύτατα ταξικό. Μετά τον κορονοϊό, οι εργοδότες δεν αφήνουν λεπτό να πάει χαμένο. Δεν είναι απίθανο να προτείνουν και συστήματα όπως 4-1, 3-2, δηλαδή μέρες στο γραφείο και μέρες στο σπίτι. Ξέρουν ότι η τηλεργασία θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά τους, θα μεγαλώσει τα κέρδη τους. Θα επιδιώξουν να γίνει και αυτό μια νέα κανονικότητα, να μπει στην κουλτούρα της εργασίας. Η πανδημία ως ευκαιρία απογείωσε την εκμετάλλευση των εργαζομένων, καταργώντας κάθε όριο μεταξύ εργάσιμου και ελεύθερου χρόνου, λαμβάνοντας παράλληλα σειρά άλλων έκτακτων υποτίθεται μέτρων, με τα οποία η κυβέρνηση φιλοδόρησε τους επιχειρηματικούς ομίλους στο όνομα της αντιμετώπισης των συνεπειών από την πανδημία. Αντίθετα, το ΚΚΕ θεωρεί ότι ο τεχνολογικός ψηφιακός μετασχηματισμός στη νέα σοσιαλιστική κοινωνία την οποία πρεσβεύει φέρνει σε πλήρη αντιστοίχηση την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων με τις νέες παραγωγικές σχέσεις, εντάσσεται και υπηρετεί την κοινωνικοποιημένη παραγωγή, το κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας και είναι άμεσα συνυφασμένος με την κοινωνική προόδο και την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του ανθρώπου. Σε συνθήκες τέτοιες, οι νέες τεχνολογίες, τα επιστημονικά επιτεύγματα της εποχής μας συμβάλλουν στην ανάπτυξη κρίσιμων τομέων όπως της υγείας, της πρόνοιας, της εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα η αξιοποίηση της τηλεϊατρικής, η διασύνδεση των νοσοκομείων, των ερευνητικών ινστιτούτων, των πανεπιστημίων για την εφαρμογή νέων συστημάτων ανίχνευσης, πρόγνωσης και πρόληψη των φυσικών καταστροφών από σεισμούς, πλημμύρες και φωτιά, για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Οι νέες μέθοδοι και η χρήση της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης μειώνει δραστικά τη δύσκολη, καταπονητική και χρονοβόρα εργασία και δραστηριότητα, βελτιώνει τη ζωή του ανθρώπου, μειώνει τον εργάσιμο χρόνο και απελευθερώνει περισσότερο ελεύθερο χρόνο για ξεκούραση, ανάπτυξη κλίσεων και ενδιαφερόντων του ανθρώπου, για περισσότερη ξεκούραση στο δικαίωμα, στις τέχνες, στον πολιτισμό, στις αθλητικές δραστηριότητες. Το ΚΚΕ υποστηρίζει την ανάγκη κατοχύρωσης δεσμευτικών όρων, ρυθμίσεων και κανόνων σχετικά με την έρευνα, παραγωγή και χρήση τεχνητής νοημοσύνης και εξελιγμένων ρομπότ, με κριτήριο το μέγιστο επίπεδο διασφάλισης της υγείας, της ασφάλειας των δικαιωμάτων, της αξιοπρέπειας του εργαζόμενου ανθρώπου, της λαϊκής ευημερίας ευρύτερα. Άρα το ΚΚΕ, προς απογοήτευση κάποιων που δήθεν κάνουν πως δεν κατανοούν τη θέση του ΚΚΕ,
όχι μόνο δεν αντιστρατεύονται τη χρήση των νέων τεχνολογιών, ούτε κλείνει τα μάτια στις εξελίξεις της νέας ψηφιακής εποχής, αλλά θεωρεί ως επιβεβλημένη αναγκαιότητα της εποχής να τεθούν στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών, αρκεί να απαλλαγούν από την καπιταλιστική ιδιοκτησία και να γίνουν κοινωνική ιδιοκτησία. Αυτό είναι το πιο κρίσιμο. Γι' αυτό και όλα τα κόμματα, όλα τα υπόλοιπα κόμματα, τα αστικά κόμματα, αποφεύγουν την απάντηση στο ερώτημα τεχνολογία τελικά για την κοινωνική προόδο και τη βελτίωση της ζωής του ανθρώπου ή για τις ανάγκες των λίγων των κεφαλαιοκρατών. Ενώ σήμερα θα έπρεπε με τόσα επιτεύγματα της ανθρωπότητας ο άνθρωπος να απολαμβάνει τους καρπούς της δουλειάς του και να ζει καλύτερα, ο καπιταλισμός βάζει εμπόδια σε αυτή την εξέλιξη. Το οκτάωρο αντί να γίνει εξάωρο ή και λιγότερο καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με την δεκάωρη δουλειά, την απλήρωτη υπερορία, με την καταστρατήγηση του ημερήσιου εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας, με μισθούς ψίχουλα, την εντατικοποίηση της εργασίας, τις εργασιακές συνθήκες γαλέρας, την ανασφάλιστη εργασία, με την ανεργία να τσακίζει κυριολεκτικά τα τμήματα του εργατικού δυναμικού που είναι λιγότερο μορφωμένα και καταρτισμένα. Και πάντα η αντιλαϊκή πολιτική συνοδεύεται με μέτρα καταστολής από τις κυβερνήσεις σε βάρος της εργατικής τάξης και του αγωνιζόμενου λαού, φοβούμενες την αμφισβήτηση της εξουσίας των καπιταλιστών. Αξιοποιώντας σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και μεθόδους, η εργοδοτική τρομοκρατία απογειώνεται. Εντείνεται με χίλιους δυο τρόπους η τεχνολογική παρακολούθηση της απόδοσης των εργαζομένων, με γεωντοπισμούς, με ομή παραβίωση ιδιωτικότητας, με συρρήκνωση ελεύθερου χρόνου, αποθάρρυνση της συνδικαλιστικής δράσης και άλλα πολλά. Είναι διάτριτο το δίχτυ προστασίας των προσωπικών δεδομένων που επικαλείται η κυβέρνηση ότι θα προστατέψει τάχα μου τους εργαζόμενους με τη χρήση των αλγορίθμων. Το αντίθετο, σε συνδυασμό με το ψηφιακό φακέλωμα, την διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα, οι οποίες παρουσιάζονται ως μαγικές λέξεις, διαλειτουργικότητα και διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών, θα τους δίνει τη δυνατότητα να αποφασίζουν ποιος θα απολυθεί και ποιος θα προσληφθεί, πώς θα κατανέμεται το εργατικό δυναμικό, ενώ θα συγκεντρώνουν με ταχύτατη επεξεργασία το σύνολο των προσωπικών δεδομένων, ιατρικών, οικονομικών, κοινωνικών επαφών, προτιμήσεων, συνηθειών και ενδιαφερομένων, ποιος είναι άσπρος, ποιος είναι μαύρος, ποιος είναι φιλελεύθερος, ποιος είναι κομμουνιστής, χριστιανός ή μουσουλμάνος. Η ψηφιακή ταυτότητα, παρότι εμφανίζεται ως βήμα διευκόλυνσης στην καθημερινότητα, αποτελεί προσπάθεια για την αποδοχή συγκέντρωσης και διάθεσης των προσωπικών δεδομένων και εξοικείωσης με τον έλεγχο. Ακόμα όμως πιο προκλητική και απαράδεκτη είναι η διάταξη που εξαιρεί από την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων στο λεγόμενο δημόσιο τομέα τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Δηλαδή, τους λύνουν τα χέρια για να εφαρμόζουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης από αναγνώριση προσώπου μέχρι αλγοριθμικής εκτίμησης απειλών κατά το δοκούν. Δεν υπάρχει καμία διασφάλιση όσο οι τεχνολογίες βρίσκονται στα χέρια του κεφαλαίου, θα αξιοποιούνται για την αύξηση των κερδών σε βάρος των εργαζομένων. Πίσω από τις διατάξεις για τα μέτρα κυβερνοασφάλειας των συστηγευών τεχνολογίας διαδικτύου των πραγμάτων δεν είναι η προστασία προσωπικών δεδομένων του λαού, αλλά η προστασία των δεδομένων των επιχειρηματικών ομίλων και των κερδών τους που απειλούνται από ανταγωνιστικά μονοπόλια. Γι' αυτό άλλωστε έχει πάρει φωτιά η μεγάλη κούρσα του οξυμένου ανταγωνισμού στις νέες τεχνολογίες ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Κίνα και Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αντίστοιχα μονοπόλια για το ποιες πολυεθνικές θα έχουν τη διαχείριση των αναδυόμενων τεχνολογιών, τα δίκτυα 5G, τεχνική τη νοημοσύνη, τις συσκευές διαδικτύου των πραγμάτων και ούτω καθεξής. Σε αυτή την κούρσα, τα ευρωπαϊκά μονοπόλια επιδιώκουν να μπουν δυναμικά στους ανταγωνισμούς αυτούς, μεταξύ άλλων σε βασικούς τομείς για την τεχνολογική κυριαρχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο άρθρο 24 του παρόντος νομοσχεδίου, όπως για παράδειγμα για την ασφάλεια δικτύων και υπηρεσιών στον τομέα τηλεπικοινωνιών, εισάγονται διατάξεις που θυμίζουν εμπόλεμα μέτρα στον εμπορικό ανταγωνισμό ΗΠΑ, Κίνας και μέτρα αποκλεισμού των Κινέζων από τις τεχνολογίες 5G. Ομολογούν ανοιχτά μονοπόλια, κράτη και κυβερνήσεις ότι οι κρίσιμες υποδομές όπως αυτές του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην αεροδυναμική, στην ενέργεια, στις μεταφορές, στις τηλεπικοινωνίες και στην άμυνα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη χρήση της τεχνολογίας και της πληροφορίας. Την ίδια στιγμή λοιπόν που εσείς μιλάτε για προστασία κρατικών δεδομένων, παραδίδετε ήδη τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών στη Cisco και έχει δρομολογηθεί η
μεταφορά όλων των κρατικών δεδομένων στο κλουμπ της Microsoft, ενώ ακολουθώντας τον ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνησή σας, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, έχει αναθέσει στη Microsoft όλο το λογισμικό του κρατικού τομέα. Το ίδιο απειλούνται τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων, δίνοντας η κυβέρνηση το δικαίωμα πρόσβασης ιδιωτικών γραφείων στα αρχεία του ΕΦΚΑ, με υπαρκτό τον κίνδυνο να διαρρεύσουν σε ασφαλιστικές εταιρείες. Τα δεδομένα λοιπόν, προσωπικά και κρατικά, βρίσκονται ήδη στα χέρια των ομήλων. Και αφήστε αυτά που λέτε κάθε φορά. Πόσο πιο καραμπινά το παράδειγμα από εκείνο με τα κρούσματα συνακροάσεων σε βάρος του ΚΚΕ, λίγο την ανοχή σας κύριε Πρόεδρε, σε μια περίοδο που οι αποκαλύψεις για τη καταγραφή των επικοινωνιών και της δραστηριότητας του λαού και της νεολαίας είναι συνεχής. 5 ολόκληρα χρόνια μετά το πρώτο περιστατικό, η διερεύνηση των συνακροάσεων υποκλοπών, όπως ήταν αναμενόμενο, βρίσκεται στο πουθενά, στην κυριολεξία. Δεν υπάρχει εργαζόμενος, δεν υπάρχει νέος άνθρωπος που δεν προβληματίζεται για την προστασία των επικοινωνιών του, όταν ακόμα και οι σοβαρές καταγγελίες του ΚΚΕ θάβονται και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Η αλήθεια είναι ότι όποιος έχει στα χέρια του τελικά αυτή την έρμητη τεχνολογία, μπορεί να υποκλέψει και να ελέγξει ένα τεράστιο όγκο στοιχείων προσωπικών δεδομένων που μπορεί να τον αξιοποιήσει αναλόγως και κυρίως ενάντια στον εχθρό λαό και τον πολιτικό του φορέα, το ΚΚΕ. Συμπερασματικά, τελικά δεν κινδυνεύουμε από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τεχνολογία, αλλά από την καπιταλιστική αξιοποίησή τους. Οι ασκούμενες διαχρονικές πολιτικές στα πλαίσια των υπεριαλιστικών οργανισμών που είμαστε και διαπρέπουμε, Ευρωπαϊκή Ένωση ή ΝΑΤΟ, όχι μόνο δεν είναι ωφέλιμη, αλλά και επιζήμια για τα λαϊκά συμφέροντα. Ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης είναι μονόδρομος μόνο για το κεφάλαιο, για το κράτος σας, για τα κόμματά σας και για τις κυβερνήσεις σας. Σήμερα όμως αναμετρούνται δύο στρατηγικές. Η πρώτη είναι η δική σας, του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προωθείται και θεωρείται η ψηφιακή τεχνολογία ως μέσο για την επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού κέρδους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μονοπωλιακών ομήλων σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Υπάρχει όμως και η δεύτερη στρατηγική, που είναι ο μονόδρομος για την εργατική τάξη και τη συντριπτική πλειοψηφία του εργαζόμενου λαού. Αυτήν υποστηρίζει το ΚΚΕ, που θεωρεί τις τεχνολογίες και τα σύγχρονα επιτεύγματα της επιστήμης και της έρευνας απαραίτητα για να τεθούν στην υπηρεσία των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, να διασφαλιστούν τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα στην εργασία και στη ζωή με πλήρη δικαιώματα, την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Φυσικά, για να γίνουν όλα αυτά, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ανοίξει ο δρόμος, και αυτόν τον δρόμο θα τον ανοίξει μόνο ο λαός, για τον σοσιαλισμό, για την κοινωνική απελευθέρωση, γιατί πραγματική ελευθερία μπορεί να υπάρξει μόνο σε μια κοινωνία ελεύθερη από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Κατά συνέπεια, επί της αρχής καταψηφίζει το ΚΚΕ το νομοσχέδιο αυτό. Ευχαριστώ.